Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ στην συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Σήμερα 6 του μηνός, 6 Δεκεμβρίου, χρόνια πολλά στον Νίκο, στην Νικολέτα, στην Νίκη, χρόνια πολλά στον αδερφό μου τον Νίκο, χρόνια πολλά στην ξαδέρφη μου την Νικολέτα, χρόνια πολλά σε όλους εσάς φίλες και φίλοι. Σήμερα όμως έχουμε και την θλιβερή επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Μια δολοφονία η οποία κάθε χρόνο συνδυάζεται με τα φοβερά επεισόδια τα οποία γίνονται από τους αντιεξουσιαστές. Τέτοια επεισόδια είχαμε και σήμερα στην Αθήνα, στο σύνηθες μέρος στα Εξάρχεια. Έχουμε και την αυριανή επίσκεψη του Ερντογάν, ο οποίος σε συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά αμφισβητεί ευθέως για μια ακόμη φορά τη συνθήκη της Λοζάνης και ζητάει μια συζήτηση όχι μόνο για το θέμα της συνθήκης της Λοζάνης, αλλά για όλα τα θέματα από μηδενική βάση. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, τι γίνεται με τον Ερντογάν, ο οποίος έρχεται εδώ ως σουλτάνος στην κυριολεξία, να επισκεφτεί τους Ραγιάδες, μάλιστα, παρακαλώ πολύ. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει ο κύριος Πάγκαλος, σε μια ανάρτησή του, σφαρμάκι βέβαια, προς τον κύριο Ερντογάν, ότι έρχεται να επισκεφθεί τους Ραγιάδες Έλληνες. Και δυστυχώς το λέμε με τα λύπης ότι αυτό συμβαίνει. Ο κύριος Ερντογάν έρχεται ως σουλτάνος εδώ και θα πάει να επισκεφθεί και την Θράκη για να δημιουργήσει τα γνωστά προβλήματα και η ελληνική κυβέρνηση φέρεται ως Γιουσουφάκη. Ο κύριος Πάγκαλος, να θυμίσουμε έτσι, ότι ήταν εκείνος ο οποίος πρώτος φέρθηκε ως Ραγιάς όταν στο επεισόδιο με τα Ίμια έλεγε, ας πούμε, ότι η σημαία την πήρε ο αέρας και να την βγάλουμε από εκεί που ήταν, πάνω από το βράχο των Ιμίων. Επειδή τα γεγονότα τρέχουν με πολύ ραγδαίες εξελίξεις, έχουμε και το θέμα της πώλησης της ΔΕΗ, δυστυχώς, αυτή την τραγική εικόνα και την βιώνουν πολύ περισσότερο και οι υπάλληλοι της ΔΕΗ και έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Γεια σας, κύριε Αδαμίδη. Γεια σας, κύριε Βραχιολίδη, σας και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Ήθελα να σας πω τις δηλώσεις, να θυμίσω στους φίλους ακροατές μας τις δηλώσεις οποίες έχετε κάνει. Κανένας Σταθάκης ή Τσίπρας δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε μια τέτοια αποεπένδυση της ΔΕΗ. Και είπατε επίσης ότι αυτό που θα συμβεί στη χώρα όταν θα έρθει το νομοσχέδιο της πώλησης των μονάδων της ΔΕΗ δεν θα έχει προηγούμενο. Όχι μόνο από τους εργαζόμενους της επιχείρησης, αλλά και από άλλους κοινωνικούς και εργασιακούς χώρους. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, κύριε Αδαμίδη, πού πάει η κατάσταση, τι προβλέπετε και να μας εντοπίσετε σε αυτές τις αντιδράσεις τις οποίες έχετε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η πραγματικότητα είναι το ότι σήμερα επιχειρείται για άλλη μια φορά να συντελεστεί ένα εθνικό έγκλημα. Δεν ξέρω αν ήταν εύκολα τότε τα λόγια του σημερινού Πρωθυπουργού ως Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά είτε ήταν εύκολα είτε είναι δύσκολα, παραμένει εθνικό έγκλημα η πώληση της ΔΕΗ, η πώληση αυτού του γίγαντα, όπου πριν από 68 χρόνια δημιουργήθηκε για να μπορέσει να ηλεκτροδοτήσει το σύνολο της χώρας, γιατί το 1950 μόνο μερικές περιοχές της χώρας και κάποιες αστικές περιοχές της χώρας είχαν ρεύμα. Άρα λοιπόν η προσπάθεια του ελληνικού λαού, η περιουσία αυτού του ελληνικού λαού δεν μπορεί και δεν έχει δικαίωμα κανένας Τσίπρας και κανένας Σταθάκης, κανένας Παπανδρέου και κανένας Μητσοτάκης να την εκποιήσει. Και αυτό ακριβώς το πράγμα είπαμε. Και επειδή θα την πατήσει στο τέλος, θα την πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής, είμαστε βέβαιοι ότι όταν θα έρθει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στη Βουλή, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τα σωματεία μέλη, αλλά κυρίως οι κοινωνίες θα είναι μαζί μας στην απεργία για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε αυτό το πραγματικά έγκλημα που θα συντελεστεί στη χώρα για τους καταναλωτές, επαναλαμβάνω. Ελπίζετε ότι μπορούν να ευοδοθούν αυτές οι αντιδράσεις σας, γιατί μέχρι τώρα όταν αντιδράει ο ελληνικός λαός πέφτουν χημικά και τελικά δεν βγαίνει τίποτα. Το νομοσχέδιο περνάει, οποιοδήποτε νομοσχέδιο, και δίνουμε τα διαπιστευτήριά μας στους δανειστές. Εντάξει, κύριε Βραχιολίδη, αυτό που είδα σήμερα από το παλαϊκό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην Μεγαλόπολη και προχθές στη Φλόρινα, αλλά κυρίως το σημερινό, μιας και είναι και φρέσκο, στην πλατεία της Μεγαλόπολης ήταν χιλιάδες λαού όπου μαζευτήκαν εκεί να διατρανώσουν την αντίθεση πρωτοστατούντος του Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγάλου Πόλεως, ο οποίος από το βήμα πλέον, από την εξέδρα, άνοιξε και θα έλεγα εγώ έκανε
μία ομιλία, δίνοντας και τον παλμό και τη θέση της Εκκλησίας, βεβαίως και τον Δημάρχου, ο οποίος εκπροσωπούσε την τοπική κοινωνία, και του Αντιπεριφερειάρχη. Άρα όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν εκεί, δεν είναι εύκολο για την οποιαδήποτε κυβέρνηση να στείλει τα ΜΑΤ σε μία καθόλου δικαιολογημένη και έναν καθόλου δίκαιο αγώνα που θα κάνουν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή θα απεργήσουν, δεν θα μας αφήσουν για να απεργήσουμε. Βεβαίως χθες πήγαν να κάνουν κάτι τέτοιο με το νομοσχέδιο. Το πήραν πίσω σε πρώτη φάση, θα δούμε πώς θα έρθει ξανά. Ναι, για πείτε μας γι' αυτό λιγάκι. Ναι, για πείτε μας γι' αυτό λιγάκι. Δηλαδή υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο λέει ότι για να γίνει απεργία χρειάζεται 50% συν ένα ψήφι. Ναι, αυτά είναι πράγματα τα οποία πρακτικά στη χώρα μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε κατάργηση κάθε κινητοποίηση, κάθε απεργίας. Αυτό θέλουν να κάνουν και δυστυχώς δεν μπορεί αυτό να... ούτε κανένας δεν πίστευε ότι μια κυβέρνηση η οποία έχει υποτίθεται ένα αριστερό πρόσημο να προσεγγίζει και είναι πιο προοδευτική υποτίθεται, σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα, σέβεται δικαιώματα εργαζομένων, να προχωρήσει σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις που να καταργούν στην ουσία την απεργία. Γιατί δεν είναι δυνατόν ένα σωματείο, παράδειγμα, όπως είναι η Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ, πανελλαδικό σωματείο που έχει περισσότερους από 5.000 εργαζομένους μέλη από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, να μπορεί να κάνει γενική συνέλευση για να προκηρύξει μια απεργία. Μάλιστα, μιλάμε δηλαδή για μια απόφαση αυθαίρετη, ουσιαστικά φασιστικού περιεχομένου, η οποία στοχεύει να καταργήσει αυτό τις απεργίες και τις οποιασδήποτε αντιδράσεις, δημοκρατικές αντιδράσεις, έναντι αυθαίρετων αποφάσεων που χαρίζουν τη δημόσια περιουσία στους δανειστές, έτσι. Ελπίζω μετά τα χθεσινά γεγονότα και τις αντιδράσεις του εργατικού κινήματος να το πάρουν πίσω, μάλλον το πήραν πίσω, να μην το ξαναφέρουν, έτσι ώστε να δημιουργεί αυτά τα προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τους αγώνες των εργαζομένων. Οι αγώνες δεν ποινικοποιούνται, δεν μπορεί να βάζει κανείς φραγμούς στον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι, οι πολίτες αυτής της χώρας θέλουν να διαμαρτυρηθούν και δικαίως στις επιλογές της οποιασδήποτε κυβέρνησης, εν προκειμένου της σημερινής. Για να καταλάβουμε το μέγεθος του πολιτικού εγκλήματος της κυβέρνησης, μπορείτε να μας πείτε με αριθμούς ποια είναι η περιουσία αυτή τη στιγμή των μονάδων, των ηλεκτρικών μονάδων και πόσο τα χαρίζουμε στους δανειστές. Κοιτάξτε να δείτε, αν κανείς υπολογίσει ότι μία μονάδα που αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται στην Πτολεμαϊδα στοιχίζει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνεστε και με τα αντίστοιχα κοιτάσματα, εδώ θα πρέπει να πούμε το ότι το 2014 ο κύριος Καμένος είχε κάνει μια από τη Βουλή, ο σημερινός συγκυβερνήτης δηλαδή του κυρίου Τσίπρα, από τη Βουλή είχε απειλήσει τους βουλευτές τότε της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που θα ψήφιζαν την μικρή ΔΕΗ, λέγοντάς τους ότι ποιος θα γλιτώσει από τη φυλακή όταν εκποιεί, όταν χαρίζει. Σωστά. Περισσότερο από 90 δισεκατομμύρια ευρώ περιουσία, αν κανείς κάνει μία αναγωγή των κοιτασμάτων αυτών που δίνονται και σήμερα σε τιμές πετρελαίου, γιατί έτσι υπολογίζεται ο λιγνίτης, μετατρέπεται στην ουσία σε ένα καύσιμο και υπολογίζεται σε βαρέλια πετρελαίου. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια τεράστια περιουσία η οποία θα δοθεί, και θα χρησιμοποιήσω επίσης μια φράση ενός κυβερνητικού στελέχους, του πρώην Υπουργού Ενέργειας, του κ. Σκουρλέτη, ο οποίος μίλησε για ρεσάλτο των συμφερόντων στη ΔΕΗ και θα την πουλήσουν μπιρμπαρά. Μάλιστα. Να σας πω και κάτι άλλο. Εσείς μήπως τελικά μέσα στους υπαλλήλους της ΔΕΗ, στους συνδικαλιστές της ΔΕΗ, υπάρχουν και πολιτικά φίδια, να το πω έτσι? Τι θέλω να πω? Ο Παντελής Καραλευτέρης ήταν εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΔΕΗ πριν από λίγο καιρό, και να πούμε ότι είναι της ΔΑΚΕ, της Νέας Δημοκρατίας. Είχε προτείνει ουσιαστικά και έχει ασκήσει πιέσεις για να ξεπουληθεί το 100% του ΑΔΜΙΕ. Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι, σαν τον κύριο Καραλευτέρη, μοιάζουν περισσότερο ως εκπρόσωποι των δανειστών παρά εκπρόσωποι των εργαζομένων, κύριε Αδαμίδη. Κοιτάξτε να δείτε, ο συνάδελφος ο Παντελής ο Καραλευτέρης έχει δώσει εξηγήσεις για τη συγκεκριμένη δήλωσή του. Η Γενόπ ΔΕΗ, θυμίζω,
ακούγοντας αυτή τη δήλωση, αμέσως έβγαλε ένα δελτίο τύπου λέγοντας ότι οι θέσεις αυτές προφανώς δεν εκφράζουν την Γενόπη, δεν εκφράζουν το συνδικαλιστικό κίνημα. Νομίζω, και αυτό θέλω να πιστεύω, ότι άλλο πράγμα ήθελε να διατυπώσει, άλλο είχε πει, γιατί αμέσως μετά είπε ότι με δεσμεύουν εμένα ως Καραλευθέρη, υπάρχει δήλωσή του και εγώ αυτήν κρατάω και η Γενόπη ΔΕΗ αυτήν κρατάει, ότι με δεσμεύουν οι αποφάσεις της Γενόπη ΔΕΗ και εγώ αυτές θα ακολουθήσω. Και νομίζω ότι με αυτό το θέμα το συγκεκριμένο έχει λήξει, δεν επανήλθε και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή που υπηρετεί το συνδικαλιστικό κίνημα είτε από τις τάξεις της Γενόπη ΔΕΗ είτε μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο να λειτουργεί ως πέμπτη φάλαγγα. Σας λέω λοιπόν ότι και δεν ψήφισαν την ιστορία του ΑΔΜΙΕ και δεν ψήφισαν και ο ένας και ο άλλος, ενώ και τον Καραλευθέρη και τον Φωτόπουλο, ότι η στάση τους αυτό το χρονικό διάστημα για όσο λειτουργούν εκεί την Γενόπη ΔΕΗ την καλύπτει απόλυτα και ειδικά η φράση του Παντελή μετά τις διευκρινήσεις που δόθηκαν. Έστω και αν οι συνθήκες δεν ευνοούν για αισιόδοξα μηνύματα, εσείς αισιοδοξείτε για τη μη πώληση της ΔΕΗ, έστω και την τελευταία στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι τελικώς τη μάχη θα την κερδίσουμε. Θα κερδίσουμε και τη μάχη και τον πόλεμο από αυτή την επιχειρούμενη αποκρατικοποίηση η οποία γίνεται με έναν βίαιο τρόπο. Δεν έχει κανένας, ως χώρα εννοώ, καμία υποχρέωση να προχωρήσει σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Η ΔΕΗ δημιουργήθηκε πριν από 68 χρόνια με το υστέρημα και με το αίμα του ελληνικού λαού και των εργαζομένων και εμείς θα την προστατεύσουμε. Σήμερα το μήνυμα ήταν εμείς δεν την πουλάμε, τη φυλάμε. Και αυτό στο τέλος πιστεύω ότι θα κερδιθεί το στοιχείο. Μακάρι. Κύριε Αδαμίδη, μια τελευταία ερώτηση. Εσείς παραμένετε ΠΑΣΟΚ, εκλέγεστε δηλαδή με την συνδικαλιστική σημαία, ας το πούμε έτσι, του ΠΑΣΟΚ. Δεν πιστεύετε ότι έχει μέρος ευθύνης για την κατάσταση που έχει οδηγηθεί εδώ το ίδιο το ΠΑΣΟΚ? Απολύτως. Άλλωστε, απολύτως ναι ή απολύτως όχι? Απολύτως έχει. Μάλιστα. Να σας πω κάτι. Εμείς, εγώ προέρχομαι από αυτόν τον χώρο, αλλά οι διαφωνίες μου είναι τόσο έντονες, γι' αυτό ό,τι έλεγα με το 2013 και 2014, τα ίδια πράγματα, ακριβώς τα ίδια, λέμε και σήμερα και κάνουμε ακριβώς τις ίδιες πράξεις, έτσι ώστε να αποτραπεί αυτή η διαδικασία. Αυτοί έχουν αλλάξει λογικές. Εμείς πλέον έχουμε, θα έλεγε κανείς, απεξαρτηθεί πλήρως από μια κομματική διαδικασία, ασκούμε μια πολιτική, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα κόμματα. Το κάνουν όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι συνάδελφοι, και τα παιδιά της ΔΑΚΕ και τα παιδιά από όποιον πολιτικό χώρο και αν βρίσκονται, δεν ταυτίζουν την δράση τους σε σχέση με τις επιλογές των κομμάτων τους. Μάλιστα. Κύριε Αδαμίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά που δεχθήκατε να μιλήσετε στην εκπομπή μας. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε με ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον Παναγιώτη Θεοδωρίδη, τον οικονομολόγο, ο οποίος έχει να μας πει πάρα πολλά για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και τι ελπίδες μπορεί να έχουμε για να ξεφύγουμε από αυτή την τραγική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας και ο ελληνικός λαός. Ας πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Γεια σας και πάλι φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής στην συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ξέχασα να πω προηγουμένως, το λέω τώρα δημοσίως, χρόνια πολλά και στη ΔΕΗ. Διότι σήμερα του Αγίου Νικολάου, ο Άγιος Νικόλαος εκτός από προστάτης του ναυτικού, είναι και προστάτης της ΔΕΗ, δηλαδή και των εργαζομένων της ΔΕΗ. Ευτυχής συγκυρία και ελπίζουμε να φέρει και τύχη, καλή τύχη για τη ΔΕΗ να μην πουληθεί. Η κατάσταση την οποία βιώνουμε τη γνωρίζουμε κάθε μέρα και χειρότερα τα τελευταία 7,5 χρόνια και φτάνουμε στο σημείο η κυβέρνηση Τσίπρα, στην οποία είχε αναποθέσει ελπίδες ο ελληνικός λαός,
να κάνει όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά το μαύρο άσπρο. Ήρθαμε τώρα τις τελευταίες ημέρες να ακούμε τον κύριο Τσακαλώτο, το παρακαλώ πολύ, να λέει ότι οι πληστηριασμοί είναι σημαντικοί όχι μόνο για τις τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς κοινωνικούς λόγους. Ήρθαμε σε σημείο να σπάσουμε την τηλεόραση ακούγοντας αυτά να λέει ο κύριος Τσακαλώτος. Σας παρακαλώ πολύ, αν έχετε υπομονή, ακούστε τα κι εσείς για μερικά δευτερόλεπτα. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη παραπληροφόρηση. Η ηλεκτρονική πληστηριασμοί είναι σημαντική όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Δηλαδή, αν οι τράπεζες δεν μπορούν να δανείσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε πρόβλημα. Αν οι τράπεζες δεν μπορούν να δώσουν χρήματα και νέα δάνεια σε νέα ζευγάρια, έχουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Άρα αυτή η κυβέρνηση έχει φέρει πολλά μέτρα που έπρεπε να είχαν φέρει οι προηγούμενες κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τα κόκκινα δάνεια. Έχουμε κάνει το εξωσυμβαστικό συμβασμό, έχουμε κάνει ένα καινούριο πτωχευτικό κώδικα, έχουμε βάλει σε όλα αυτά κοινωνικά κριτήρια, δεντολογία αντιμετώπισης αυτών των πραγμάτων. Τώρα περάσαμε και εξωσυμβαστικό για κάτω από 50.000 που θα είναι βοηθήσουν. Είναι ικανής να μην εξοργίζεται με όλα όσα ακούει να λέει ο κύριος Τσακαλώτος, που το μαύρο θέλει να το κάνει άσπρο? Λέει ότι οι πληστηριασμοί είναι σημαντικοί όχι μόνο για τις τράπεζες, αλλά για αναπτυξιακούς κοινωνικούς λόγους. Δηλαδή, αυτό που μας λέει ο κύριος Τσακαλώτος είναι ότι πρέπει οι τράπεζες να πάρουν τα σπίτια πάλι του λαού πίσω για να τα δώσουν μετά σε χρήμα, υποτίθεται, στην αγορά. Εξωφρενικές καταστάσεις. Την ώρα που είναι γνωστό και το φωνάζουμε εμείς εδώ όλοι, και όσοι γνωρίζουν και κατέχουν το αντικείμενο, εμείς εδώ στον Ανεξάρτητο Παρατηρητή που έχουμε κάνει ρεπορτάζ, αλλά και ο Παναγιώτης ο Θεοδωρίδης, τον οποίον τον έχουμε κοντά μας. Παναγιώτη, Πάνο, καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάκη, και από μένα και στους ακροατές. Μας ακούει ο Πάνος ο Θεοδωρίδης? Ακούω, ακούω. Ναι. Ναι, με ακούς? Δεν ξέρω αν μας ακούει. Εγώ ακούω. Λοιπόν, κανονικά, να πω το εξής. Οι τράπεζες έχουν πάρει 233 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν έδωσαν ούτε ένα ευρώ στην αγορά, φίλες και φίλοι. Αυτά τα οποία είχαν πάρει οι τράπεζες όφιλαν να τα ρίξουν στην αγορά για να αναθερμάνουν την οικονομία. Αυτό ήταν το καθήκον τους, να δώσουν χρήματα στην αγορά έτσι ώστε να κινηθεί ο τόπος με χρήματα που θα πέσουν από τις τράπεζες σε καταναλωτικά δάνεια, σε επιχειρηματικά δάνεια και σε στεγαστικά δάνεια. Αυτά δεν τα έκαναν οι τράπεζες, παρά απομίζησαν τα χρήματα του λαού, τα ενθυλάκωσαν όλα και έρχονται σήμερα να ζητήσουν πίσω ξανά το ποσό αυτό από τον ελληνικό λαό. Ο Πάνος ο Θεοδωρίδης είναι κοντά μας. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Έλα, Παναγιώτη Θεοδωρίδη, καλησπέρα. Άκουσες φαντάζομαι τι είπα? Άκουσα, ναι. Εδώ έχουμε το εξωφρενικό φαινόμενο. Ο κύριος Τσακαλώτος να λέει ότι οι πληστηριασμοί χρειάζονται προκειμένου να υπάρξει κίνηση στην αγορά και να δοθούν δάνεια για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Για κάνουμε ένα μικρό σχολιασμό για να περάσουμε στα καυτά θέματα. Βεβαίως. Αλλά αυτό που θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σκεφτόμαστε είναι να σκεφτόμαστε πολύ απλά. Για να γίνει ένας πληστηριασμός, αυτό που συμβαίνει είναι κάποιος να χρωστάει, να μην μπορεί να πληρώσει και να πηγαίνει αυτός που του χρωστάει να του πάρει το τελικό στάδιο είναι ο πληστηριασμός, να του πάρει το σπίτι. Το θέμα είναι, χρωστάμε πραγματικά και έρχονται να μας τα πάρουν? Θα δούμε λοιπόν τώρα αμέσως μετά στην ανάλυση τι έχει γίνει και να δούμε ποιος χρωστάει σε ποιον. Μάλιστα, να μας το πεις αυτό. Εδώ ξέρουμε, γνωρίζουμε και έχεις πει και εσύ από τους πρώτους που φώναζες ότι το χρέος το οποίο έχει δοθεί στον ελληνικό λαό είναι προϊόν απάτης και είναι παράνομο και δεν οφείλουμε να πληρώσουμε. Το έχεις τονίσει και σε συνεντεύξεις σου πάμπολες. Ακριβώς. Μπορείς να μας το ξεκαθαρίσεις αυτό, γιατί είναι παράνομο και προϊόν απάτης και γιατί τελικά ο ελληνικός λαός δεν χρωστάει? Βεβαίως. Να το πούμε με απλά λόγια για να το καταλάβει και ο κόσμος. Όταν κάποιος κάνει μία πράξη, το αποτέλεσμα που έρχεται δείχνει και για ποιο λόγο την έκανε την πράξη. Εδώ λοιπόν τι είχαμε? Βγήκε το 2008 ο Καραμαλής τότε και είπε ότι επειδή η αγορά έχει πρόβλημα οικονομικό, θα μπει το κράτος εγγυητής να πάρουν ελληνικές τράπεζες ένα δάνειο 23 δις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και τα χρήματα αυτά που θα πάρουν οι τράπεζες με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου θα τα δώσουν σε νέα δάνεια στην αγορά, στεγαστικά και επιχειρήσεις. Αυτό είχε πει. Έβγαλε λοιπόν το νόμο 3723 του 2008, το Δεκέμβριο του 8. Μισό λεπτό να σε διακόψω. Αυτός ο συγκεκριμένος νόμος λέει αυτό το οποίο είχε πει. Ναι. Λέει όμως, αυτό ακριβώς λέει ο συγκεκριμένος ο νόμος, ότι θα έμπαινε το κράτος εγγυητής. Μάλλον στα λόγια είπε ότι θα έμπαινε εγγυητής, ο συγκεκριμένος νόμος έλεγε κάτι διαφορετικό. Ότι αντί να πάει το κράτος να υπογράψει σαν εγγυητής στη δανειακή σύμβαση μεταξύ ελληνικών τραπεζών και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, ο νόμος έλεγε ότι το κράτος θα έβγαζε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου τα τριετούς διάρκειας, τα οποία θα τα έδινε στις τράπεζες. Οι τράπεζες θα δίναν τα ομόλογα σαν εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα παίρνανε το δάνειο. Έλεγε επίσης ο νόμος ότι στη λήξη των ομολόγων στην τριετία η τράπεζα έπρεπε να πάει να ξοφλήσει το δάνειό της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να πάρει πίσω το ομόλογο και να το φέρει για ακύρωση. Τι μας δηλαδή, θυμίζει με απλά... να το καταλάβει καλά αυτό ο ελληνικός λαός, ναι. Έλεγε και τόνιζε ξεκάθαρα ότι το δάνειο αυτό έπρεπε να το εξοφλήσουν οι τράπεζες. Να το εξοφλήσουν το δάνειο που θα παίρνανε βάζοντας σαν εγγύηση τα ομόλογα και μόλις το εξοφλούσαν θα τα παίρνανε πίσω και θα τα φέρνανε για ακύρωση. Αυτό έλεγε ο νόμος. Εντάξει. Με απλά λόγια, για να το καταλάβουν και οι φίλοι που είναι μέσα στην αγορά, είναι το παιχνίδι της επιταγής. Επειδή είμαστε γνωστοί και έχω οικονομικό πρόβλημα, μου δίνεις μια επιταγή ευκολίας, δεν μου χρωστάς τα λεφτά που γράφει η επιταγή, τη βάζω εγώ στο πλαφόν μου στην τράπεζα, παίρνω τα λεφτά. Και στη λήξη της επιταγής θα πρέπει να πάω να την καλύψω εγώ, να βάλω εγώ τα λεφτά για να πληρωθεί. Δεν τα βάλεις εσύ που είσαι ο εκδότης επιταγής. Αυτό ακριβώς το πράγμα κάνανε. Και αυτό με τη μόνη διαφορά ότι στη θέση της επιταγής ήταν τα ομόλογα. Ομόλογο όμως και επιταγή είναι το ίδιο πράγμα. Είναι μια υποσχετική να πληρωθεί το ποσό που γράφει πάνω στην ημερομηνία λήξεως. Η σύμβαση που υπογράψανε κράτος και τράπεζες για να γίνει αυτό το παιχνίδι, να μπει χρήμα δηλαδή στην αγορά. Είχε έναν όρο μέσα τον εξής. Σε περίπτωση που η τράπεζα δεν επιστρέψει το δάνειο, δηλαδή για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώσει το δικό της το δάνειο και το ομόλογο καταπέσει, το ποσό του ομολόγου θα μπει στο δημόσιο χρέος να τα πληρώσει ο κόσμος με φόρους. Αυτό πότε έγινε, αυτό το οποίο λες τώρα, πότε έγινε, αργότερα. Αμέσως μετά την έκδοση των ομολόγων βγάλανε καινούρια υπουργική απόφαση, που επεξηγούσε ας πούμε πώς θα λειτουργήσει ο νόμος και στην υπουργική απόφαση έλεγε μέσα αυτό το πράγμα ότι εάν η τράπεζα δεν επιστρέψει πίσω το ομόλογο τότε το ποσό του ομολόγου μαζί με όλα τα υπόλοιπα έξοδα θα μπουν στο δημόσιο χρέος να τα πληρώσουμε εμείς. Νομικός δεν είσαι, αλλά αυτό συνιστά αντισυνταγματική ενέργεια, συνιστά παράνομη απλά πράξη. Απλά πράγματα. Τι λέει αυτή η φράση? Πάρε τράπεζα εσύ τα λεφτά και θα τα πληρώσει ο κόσμος με φόρους. Το πάρε εσύ και θα τα πληρώσει ο άλλος, είναι ο ορισμός της απάτης. Γι' αυτό μιλάμε για απάτη, γι' αυτό αυτοί είναι απατεώνες κοινοί και δεν έχουν καμιά σχέση με την πολιτική. Προσβάλλουν την ίδια την πολιτική λέγοντας ότι είναι αυτή η πολιτική. Είναι κοινοί απατεώνες και τίποτα περισσότερο. Με τη τώρα, διαφορά, όταν λέμε... με τη διαφορά ότι όλοι είναι στο ίδιο κόλπο. Δηλαδή αν θυμάστε όταν έβγαλε ο Καραμαλής αυτό το νόμο, σηκωνόταν και φώναζε ο Παπανδρέου τότε. Και μόλις βγήκε στην κυβέρνηση ο Παπανδρέου, πέρα από τα 23 πρώτα δις που έδωσε ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου έδωσε άλλα 140, πήγαμε στα 163 και μετά οι επόμενες πολυκομματικές κυβερνήσεις δώσαν άλλα 70, σύνολο 233 δισεκατομμύρια. Τα 233 δισεκατομμύρια χωρίζονται σε δύο μέρη, στα 183 δις και στα 50. Τα 183 δις τα έδωσαν για αυτόν ακριβώς το λόγο. Δηλαδή για να πάρουν οι τράπεζες τα λεφτά αυτά και να τα ρίξουν σε νέα δάνεια στην αγορά. Να μπει χρήμα, να αρχίσει να κινείται η οικονομία και να έχουμε ανάκαμψη. Τα 50 δις, τα υπόλοιπα, το κράτος τα έδωσε στις τράπεζες δημιουργώντας το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος για να εξοπλιστούν τα κόκκινα δάνεια. Λοιπόν, με βάση το δεύτερο, αυτά τα 50 δις, τι σημαίνει ότι ένα τρίτο νομικό πρόσωπο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος, δίνοντας αυτά τα 50 δις στις τράπεζες, έχει εξοφλήσει τα κόκκινα δάνεια του κόσμου. Άρα οι κόκκινοι δανειολήπτες δεν χρωστάνε πλέον στην τράπεζα, χρωστάνε σε αυτόν που τις έχει εξοφλήσει τα κόκκινα δάνεια. Στο τουχουσού δηλαδή, το λεγόμενο. Δηλαδή στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σταθερότητας. Το τουχουσού όπως το λένε. Αυτό συγγνώμη για να το κάνουμε λιανά. Διότι όταν πάνε οι δανειολήπτες
κατηγορούμενοι ή για να σώσουν το σπίτι τους πάνε σε κατάσχεση, αυτά δεν πρέπει να τα πούν στο δικαστήριο. Ακριβώς. Εμείς, ότι, δεν χρωστάω, ότι δεν χρωστάω στην τράπεζα, εγώ χρωστάω, έχω να κάνω με το δημόσιο. Και, ποιοι, και γιατί οι δικαστές δεν λαμβάνουν υπόψη αυτό, αν το έχουν πει ή αν το ξέρουν και το λένε οι δανειολήπτες. Προσέξτε, καταρχάς οι δανειολήπτες μόνοι τους δεν μπορούν να πούν. Θα πρέπει να αποταθούν σε κάποιον δικηγόρο, ο οποίος όταν η τράπεζα βγάλει μια διαταγή πληρωμής θα κάνει ο δικηγόρος την ανακοπή, θα την καταθέσει, δηλαδή θα πάει να ακυρώσει τη διαταγή πληρωμής και με αυτόν τον τρόπο να ακυρωθεί το δάνειο. Καταρχάς, οι 9 στους 10 δικηγόρους συνεργάζονται με τράπεζες και δημόσιο και αρνούνται να βάλουν αυτά τα στοιχεία μέσα. Πάνε μόνο με τους παράνομους όρους που έχουν οι συμβάσεις μέσα, αν θα ακυρώσουν τη σύμβαση. Λοιπόν, δηλαδή πάνε δηλαδή ως πρόβατα επισφαγή εν γνώση των δικηγόρων, ακριβώς, οι οποίοι γνωρίζονται με τις τράπεζες και έχουν καλά, τα έχουν καλά με τις τράπεζες. Βέβαια, όταν συνεργάζονται με τις τράπεζες, συνεργάζονται με το δημόσιο, λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να τα βάλουμε τα αφεντικά τους. Εμείς, σαν σωματείο. Εμείς σαν σωματείο στις... ναι, να το πούμε αυτό, συγγνώμη που δεν το είπα πάνω, ότι είσαι επικεφαλής του σωματείου Αντίσταση τώρα. Μάλιστα. Σαν σωματείο λοιπόν, στα μέλη μας, σε όσα βγάζουν διαταγές πληρωμής οι τράπεζες, κάνουμε τις ανακοπές και βάζουμε δύο ακόμα λόγους. Ο ένας, πέρα δηλαδή από τους παράνομους όρους που έχει η σύμβαση, και για να εξηγήσουμε ότι οι όροι αυτοί είναι παράνομοι, γιατί τους έχει κρίνει οριστικά και αμετάκλητα ο Άριος Πάγος παράνομους, επειδή ξεγελούν τον δανειολήπτη. Άλλα νομίζει ότι πληρώνει ο δανειολήπτης και άλλα πληρώνει στην πραγματικότητα επειδή υπάρχει αυτός ο παράνομος όρος μέσα. Λοιπόν, βάζουμε δύο επιπλέον όρους στην ανακοπή της διαταγής πληρωμής. Ο πρώτος είναι ότι η τράπεζα έχει εξοφληθεί από έναν τρίτο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, άρα δεν χρωστάει στην τράπεζα, χρωστάει στο τουχουσού και εκείνο πρέπει να μας το ζητήσει. Εκεί έχουμε τις αποδείξεις που φανερώνουν αυτό το πράγμα, την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που λέει στην κάθε τράπεζα πόσα ήταν τα κόκκινα δάνεια, και έχουμε και την εξοφλητική απόδειξη, δηλαδή το δελτίο τύπου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που αναφέρει εκεί μέσα ότι έχει δώσει το σύνολο των χρημάτων των κόκκινων δανείων στην κάθε τράπεζα. Υπάρχει δηλαδή εξοφλητική απόδειξη από το τούχου σου προς τη τράπεζα σε όλων των κόκκινων δανείων, άρα και του καθενός δανείου ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που βάζουμε, ότι η τράπεζα είναι εξοφλημένη από έναν άλλον, από το τούχου σου. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπεύθυνος της οικονομικής μου αδυναμίας να πληρώσει την τράπεζα και τις άλλες μου υποχρεώσεις είναι η ίδια η τράπεζα. Γιατί όταν μου έστεισε την απάτη και μου φόρτωσε εμένα σαν χρέος τα λεφτά που πήρε αυτή σαν δάνειο, τα 183 δισεκατομμύρια ευρώ που τα πήρε με τον όρο «πάρ' τα εσύ και θα τα πληρώσει ο κόσμος», αυτή μου δημιούργησε το πρόβλημα, εγώ πρέπει να πληρώσω σε φόρους. Το 12 μπήκαν τα πρώτα 23 δις από τα 183, μπήκαν στο δημόσιο χρέος τον Ιούνιο του 2012. Και αυτά όλα τα πληρώθηκαν μέτρα και... δηλαδή, αυτά έχουν πληρωθεί από το αίμα του ελληνικού λαού. Ναι, ακόμα όχι, δεν έχουμε πληρώσει ακόμα τα πρώτα 23, όλα τα μέτρα και οι φόροι που μπαίνουν οφείλονται σε αυτά τα πρώτα 23 δις. Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν αρχίσουν και μπουν και τα άλλα 160, συν τα 50 δις της λεγόμενης ανακεφαλαιοποιήσεως. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα πεινάει, δεν θα υπάρχει άνθρωπος που να μην πεινάει. Ναι, να ολοκληρώσω. Βάζουμε λοιπόν και σαν όρο αυτό ότι η τράπεζα, φορτώνοντάς μου σαν χρέος τα λεφτά που πήρε αυτή, μου δημιούργησε το οικονομικό πρόβλημα. Άρα αυτή φταίει. Έχει παραβιάσει τα άρθρα του αστικού κώδικα για την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, το 178 και 200 άρθρο του αστικού κώδικα. Άρα αφού έχει φερθεί παράνομα σε βάρος μου, είναι ένας λόγος ακυρώσεως της διαταγής πληρωμής. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Ο δικαστής, βλέποντας αυτούς τους δύο όρους μέσα, έχει ένα πρόβλημα τεράστιο. Ποιο? Εάν ακυρώσει τη διαταγή πληρωμής και γράψει ότι η τράπεζα είναι εξοφλημένη από το τούχου σου, θα τον κυνηγάει και η τράπεζα και το δημόσιο. Εάν δεν ακυρώσει τη διαταγή πληρωμής και δεν αναφέρει τα στοιχεία αυτά, τα δικά μας, τα δύο δηλαδή, τους δύο λόγους, θα τον κυνηγήσουμε εμείς, όπως το έχουμε κάνει ήδη σε καμιά δεκαριά δικαστές. Μπρος γκρεμός δηλαδή για το δικαστή και πίσω ρέμα. Ναι, όποιον και να δικαιώσει, θα τον κυνηγήσει ο άλλος. Τι αναγκάζεται και κάνει ο δικαστής? Αναγκάζεται και ακυρώνει τη διαταγή πληρωμής με έναν από τους παράνομους όρους που έχει η σύμβαση μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Η σύμβαση, ναι, τη στιγμή που έχει παράνομο όρο, είναι παράνομη, άρα άκυρη. Η τράπεζα δεν έχει σύμβαση. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κάνει μια έφεση. Αλλά και εκεί για τον ίδιο λόγο θα χάσει και την έφεση. Και όταν χαθεί λοιπόν η έφεση, έχει ακυρωθεί η σύμβαση, η τράπεζα δεν έχει σύμβαση, έχει ακυρωθεί το δάνειο, ο πολίτης, ο δανειολήπτης δεν χρωστάει. Αυτό γίνεται. Είναι φοβερό αυτό, συγγνώμη. Αυτά πρέπει να τα λέμε και να τα ξαναλέμε.
διότι είναι η μόνη διαδικασία διεξόδου από αυτή την παγίδα την οποία έχουν στήσει οι τράπεζες σε συνεργασία με την πολιτεία. Έτσι. Ακριβώς. Έχουμε 117 μαζί με την προχθεσινή απόφαση συνεχόμενες κερδισμένες ανακοπές διαταγών πληρωμών. Όποια απόφαση βγαίνει, κερδίζεται. Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί ο δικαστής που λαμβάνει να δικάσει τις ανακοπές, βλέποντας αυτά τα στοιχεία, βλέποντας και τις μηνύσεις που έχουν φάει οι άλλοι δικαστές, ξέρει τι τον περιμένει. Στη γωνία τον έχουμε. Εάν τολμήσει και δεν αναφέρει τα στοιχεία, είναι στον τοίχο καρφωμένος. Παναγιώτη Θεοδωρίδη, πάνω, αυτά τα οποία λες πρέπει να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Μας είπες 117 έχουν συνεχόμενες κερδισμένες ανακοπές διαταγών πληρωμών. Και είναι, συγγνώμη που το λέω, είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν απευθυνθεί σε σένα στην αντίσταση τώρα προκειμένου να δικαιωθούν. Πρέπει να το διατρανώσουμε προφανώς σε όλους αυτό. Όπως γιατί ξέρεις, είναι η μοναδική λύση, ναι, σωτηρίας αυτών που βρίσκονται στο αδιέξοδη κατάσταση για να τους πάρουν το σπίτι. Όπως ξέρεις, εμάς έχουν κλείσει όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Ούτε για αστείο δεν μας δέχονται. Από τους ελάχιστους μπορούμε να πούμε ότι είσαι που με έχεις βγάλει 2-3 φορές. Αλλά δεν μας απασχολεί αυτό και στην κατοχή έτσι γινόταν. Και εγώ τώρα ήρθα στη Θεσσαλονίκη σήμερα, γιατί αύριο το πρωί έχουμε ένα δικαστήριο ανακοπής διαταγής πληρωμής στην Κατερίνη και καταθέτω σαν μάρτυρας, όπως γίνεται κάθε φορά. Από εκεί και πέρα όμως εμείς ξεκινάμε και τη μεγάλη πλέον επίθεση. Ποια είναι η μεγάλη επίθεση? Είναι ότι πάμε να ρίξουμε ολοκληρωτικά. Να σου πω πάνω, για να, ναι, μην κρατάμε, για να μην κρατάμε και τον πολύ κόσμο σε υπερένταση, να τον χαλαρώσουμε λιγάκι, αλλά και να τον κρατήσουμε σε αγωνία, αυτά που λες τώρα, να τα πεις σε λίγα λεπτά, έτσι. Βεβαίως. Να κάνουμε μια μικρή μουσική γέφυρα, να ανασάνουμε λιγάκι, γιατί ήσουν ακατηγιστικός και μας βοηθάς, βοηθάς πάρα πολύ τον κόσμο, προκειμένου να βρει μια διέξοδο στο τεράστιο πρόβλημα που τους έχουν δημιουργήσει οι άθλοι της κυβέρνησης, των μνημονιακών κυβερνήσεων, σε συνεργασία βέβαια με τους τραπεζίτες. Φίλες και φίλοι, σε ένα μικρό μικουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και ερχόμαστε πάλι πίσω. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης, εδώ στην συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής, και έχω με κοντά μας τον Πάνο Θεοδωρίδη, επικεφαλής του Σωματείου Αντίσταση τώρα. Είναι ο οικονομολόγος αυτός ο οποίος έχει αποκαλύψει, ένας από τους οικονομολόγους που κατέχουν το αντικείμενο όσο ελάχιστοι, για το ότι το δημόσιο, το χρέος το οποίο επέβαλαν στον ελληνικό λαό είναι παράνομο. Και πήγες να μας πεις πάνω αυτά τα οποία έρχονται στη συνέχεια με την αντίσταση τώρα. Για να σας ακούσουμε. Ναι. Και δεν είναι απλώς παράνομο, είναι προϊόν απάτης. Γιατί άλλο Έλα, πράγμα πάνω. Μια παρανομία και άλλο η απάτη. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση προφανώς. Να, ναι, πούμε λοιπόν ότι... Ναι. Με ακούς τώρα? Έλα, τώρα σε ακούω πάνω. Ωραία. Λοιπόν, δεν είναι απλώς παράνομο, είναι προϊόν απάτης. Δεν υπάρχει χρέος. Γιατί αυτό που ζητάνε να πληρώσουμε εμείς σε φόρους και με όλα αυτά τα μέτρα που βάζουν, είναι τα λεφτά που δώσαν στους τραπεζίτες με τον όρο να τα πληρώσουμε εμείς, να μην τα επιστρέψουν εκείνοι πίσω, γιατί σαν δάνειο τα πήραν οι τραπεζίτες και ζητάνε να τα πληρώσουμε εμείς. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, το πάρε εσύ και να τα πληρώσει ο άλλος είναι απάτη. Όποιος δέχεται να πληρώνει φόρους που το μεγαλύτερο ποσό των φόρων είναι προϊόν αυτής της απάτης, γίνεται συνεργός απατεώνων. Τι δεν καταλαβαίνει ο απλός ο κόσμος? Όταν δέχεσαι να πληρώνεις φόρους που είναι προϊόν απάτης, είσαι κι εσύ συνεργός. Γι' αυτό εμείς αρνούμαστε και δεν πληρώνουμε κανένα φόρο προς το ελληνικό δημόσιο. Συγγνώμη, λίγο πάυση εδώ, γιατί αυτό σε κάποιους μπορεί να θυμίσει το «μην πληρώνεις», όχι, που έλεγε και ο κύριος Τσίπρας παλαιότερα. Θα έρθουμε εμείς, μην πληρώνετε. Και σήμερα αυτοί οι οποίοι δεν πλήρωναν στα διόδια ή οπουδήποτε αλλού σέρνονται στα δικαστήρια και με πολλαπλάσιους φόρους και πρόστιμα. Μισό λεπτάκι. Μήπως κινδυνεύεις και εσείς να πάθεις το ίδιο? Να, συγγνώμη, μιλάμε απλά. Άλλο πράγμα το δεν πληρώνω και άλλο το πράγμα το δεν πληρώνω για αυτό το λόγο, ο οποίος λόγος είναι δημόσια έγγραφα. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε τις αποδείξεις ότι οι φόροι που μας βάζουν να πληρώσουμε οφείλονται, είναι
για τα λεφτά που δώσανε στους τραπεζίτες, για ποιο λόγο εγώ να πληρώσω τα λεφτά που πήρε ο τραπεζίτης? Τα πήρα εγώ για να τα πληρώσω. Γι' αυτό δεν υπάρχει χρέος. Εμείς δεν πήραμε λεφτά, οι τραπεζίτες τα πήραν και τα ζητάνε να τα πληρώσουμε εμείς. Φυσικά δεν έχουμε και πάνε να μας πάρουν και τα σπίτια και οτιδήποτε άλλο με τους πληστηριασμούς και με τα επόμενα τα οποία έρχονται. Φυσικά δεν πρόκειται να το ολοκληρώσουν στο τέλος, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, θα βγει. Και είναι προϊόν γνώσης. Είναι προϊόν γνώσης η κάθε αντίδραση που θα έχουμε. Γιατί και στο το «δεν πληρώνω» πήγαινε και σήκωνε τις μπάρες. Μα και εμείς δεν πληρώνουμε όταν περνάμε τα διόδια. Αλλά δεν μπορεί να μας ακουμπήσει κανένας. Γιατί γνωρίζουμε τι λέει ο νόμος. Τι λέει ο νόμος? Πας στον γκισέ του διοδίων, του δίνεις την ταυτότητα, το δίπλωμα και του λες «δελτίο αδυναμίας πληρωμής». Δηλαδή δώσε μου ένα πιστωτικό σημείωμα, δεν έχω λεφτά επάνω μου. Λοιπόν, αναγκάζεται, συμπληρώνει το πιστωτικό σημείωμα, σου δίνει να το υπογράψεις. Το υπογράφεις, αλλά μαζί με την υπογραφή σου γράφεις και τη λέξη «με επιφύλαξη». Γιατί πάνω στο δελτίο, στο φύλλο αυτό, υπάρχει ένα κειμενάκι που λέει «αποδέχομαι το χρέος». Γράφοντας «με επιφύλαξη» κάτω από την υπογραφή σου, δεν κάνεις καμιά αποδοχή χρέους. Έτσι περνάς κανονικά και δεν μπορεί όχι να σε γράψει, ούτε στο δικαστήριο να σε σύρει. Γιατί αν μας πάνε στο δικαστήριο, τότε θα πρέπει να αποδείξουν ότι η σύμβαση είναι έγκυρη. Μα η σύμβαση έχει 1.000.000 παραβιάσεις μέσα. Τώρα που ερχόμενα στη Θεσσαλονίκη, σε ένα από τα διόδια έγινε το εξής. Στην Τραγάνα συγκεκριμένα. Αρνήθηκε, βγήκε έξω και η τέτοια, αρνήθηκε να μου κόψει δελτίο αποστολής, πιστωτικό σημείωμα, ναι. Δελτίο αδυναμίας πληρωμής δηλαδή, με την αιτιολογία ότι έχω περάσει τις 300 διελεύσεις και δεν πληρώνω. Της λέω, δείξε μου πολύ απλά που λέει ο νόμος ότι πάνω από 300 διελεύσεις πρέπει να πληρώνω. Το λέει. Θέλεις να με κυνηγείς, να μου πάρεις τα λεφτά? Πήγαινε με δικαστικός, κάνε μου αγωγή. 300 διελεύσεις, βάλε επί 3-3,5 ευρώ πόσο ήταν εκεί κάτω, 3,80 μου φαίνεται το διόδιο. Λοιπόν, κάνε μου μια αγωγή και ζήτα τα. Να πάμε στο δικαστήριο να δούμε εκεί ποιος θα πληρώσει τον άλλον. Φυσικά κατέγραψα και στο τηλέφωνο και τη μαγνητοφώνησα τα συγκεκριμένα και τώρα που θα γυρίσουμε, όταν θα γυρίσουμε κάτω στην έδρα, θα φτιάξουμε τα κατάλληλα χαρτιά και θα πάνε στα κεντρικά της νέας οδού, μου φαίνεται είναι τα διόδια, ναι, ναι, της Τραγάνας, θα τους πάει ένα κανονικό εξώδικο συγκεκριμένο και αν δεν συμμορφωθούν με το συγκεκριμένο θα πέσουν αγωγές και μηνύσεις και οι μηνύσεις θα είναι πάρα πολύ άσχημες για αυτούς. Άρα λοιπόν λέμε ότι τα μέλη του Αντίσταση τώρα δεν πληρώνουν ούτε τον ένφια. Δεν πληρώνουν κανένα φόρο. Κανένα φόρο. Γιατί? Πού οφείλονται αυτοί οι φόροι? Στα λεφτά που πήραν οι τραπεζίτες δεν τα επέστρεψαν και τα ζητάνε οι απατεώνες που κάνουν τους κυβερνήτες να τα πληρώσουμε εμείς με φόρους. Εγώ συνεργός απατεώνων δεν γίνομαι. Ούτε δεμένος. Πώς να το κάνουμε? Για να γίνω και συνήγορος του διαβόλου, δηλαδή με την έννοια ότι ο κόσμος θέλει να μάθει, όχι, ναι, για τίποτε άλλο. Ένας επιχειρηματίας, ο οποίος θέλει και βρίσκεται και στην Αντίσταση τώρα, να, ναι, κάνει την αντίστασή του. Φορολογική δήλωση δεν θα κάνει? Δεν θα πληρώσει φόρο? Εμείς τις φορολογικές δηλώσεις τις κάνουμε μηδενικές αρχικές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνουμε τη φορολογική δήλωση για να μην μας πούνε ότι δεν καταθέσαμε δήλωση, αλλά δεν γράφουμε κανένα έσοδο μέσα, τίποτα ούτε έξοδα, και γράφουμε τη λέξη αρχική επάνω. Γιατί, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, ναι, ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω, δεν έχω να σου δηλώσω τίποτα. Όταν θα έχω τα στοιχεία θα σου κάνω τη συμπληρωματική. Και χρόνος το πότε θα κάνει συμπληρωματική δεν υπάρχει περιορισμένος. Εγώ έχω κάνει συμπληρωματική δήλωση μετά από 8 χρόνια. Δεν υπάρχει λοιπόν πρόβλημα. Σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, όπως είναι αυτοί που συνεργάζονται με το δημόσιο και έχουν να εισπράξουν από το δημόσιο, δηλαδή από δήμους ή από ασφαλιστικά ταμεία ή από οπουδήποτε αλλού, εκείνοι υποχρεωτικά είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν, γιατί αν δεν πάρουν φορολογική ενημερότητα δεν θα μπορέσουν να εισπράξουν από το δημόσιο. Αλλά αυτοί διαλέξαν τον δρόμο να συνεργάζονται με το δημόσιο. Θέλω πάνω σε αυτό να πω ένα πράγμα απλό. Όταν, ναι, η Θάτσερ πήγε να εφαρμόσει παρόμοια σκληρά μέτρα για άλλους λόγους, 18 εκατομμύρια Άγγλοι σταμάτησαν να πληρώνουν. Μετά από μια εβδομάδα η σιδηρά κυρία της Αγγλίας ήταν παρελθόν. Γιατί βλέπουμε ότι ο μόνος τρόπος εύκολος για να ρίξεις κάποιον είναι να σταματήσεις να τον πληρώνεις. Μόλις σταματήσεις να εισπράττει θα ψάχνει ελικόπτερο να φύγει. Όπως γίνανε και σε άλλες χώρες τα συγκεκριμένα. Άρα ουσιαστικά η Αντίσταση τώρα και εσύ προσωπικά, πάνω Θεοδωρίδη, προτείνεις
συνολική αντίδραση του λαού, δηλαδή να σταματήσει ο λαός συνολικά να πληρώνει τα παράνομα χρέη. Με αποδείξεις. Έτσι, δεν, πάμε, δεν λέμε απλώς δεν πληρώνω. Εάν πεις δεν πληρώνω, αυτό που λες πρέπει να το αποδεικνύεις. Εμείς λοιπόν, αυτό που πρόκειται να κάνουμε, γιατί μέχρι τώρα καταθέταμε ένα εξώδικο στην εφορία που αφορούσε τους ίδιους τους εφοριακούς, γιατί αυτοί βάζουν την υπογραφή για να γίνουν κατασχέσεις, δεν τα βάζει το κράτος, το κράτος είναι έννοια. Καταθέταμε λοιπόν ένα εξώδικο κατά των διευθυντών των εφορίων και τους λέγαμε με βάση τα στοιχεία που σου αναφέρουμε, αποδεικνύεται ότι οι φόροι που πάνε να εισπράξει είναι προϊόν απάτης, άρα παράνομοι. Εγώ παράνομους φόρους δεν πληρώνω. Μην τολμήσεις να μ' ακουμπήσεις. Μέχρι τώρα δεν είχαμε ιδιαίτερες ενοχλήσεις. Αυτό το χρόνο έχει αρχίσει και γίνεται μια ελαφριά επίθεση, η οποία όμως θα τελειώσει, γιατί μέχρι τέλος του μήνα εμείς σαν σωματείο θα καταθέσουμε μια αγωγή εναντίον του ελληνικού δημοσίου, θα ζητάμε αποζημίωση για την απάτη αυτή που μας έστησαν να μας φορτώσουν χρέος τα λεφτά που δώσανε στους τραπεζίτες, και καταθέτοντας την αγωγή θα καταθέσουμε ασφαλιστικά μέτρα και θα ζητάμε να παγώσουν οι οφειλές όλων των μελών του σωματείου μέχρι να τελεσιδικήσει η αγωγή για να γίνει συμψηφισμός αυτών που μας έχουν χρεώσει σε φόρους και εισφορές κλπ. Με το ποσό της αποζημιώσεως που ζητάμε για να γίνει έτσι μηδενισμός των οφειλών προς το ελληνικό δημόσιο. Αυτά που λες, αυτό που λες συγκεκριμένα είναι τεράστια σημασία, ότι δηλαδή θα καταθέσετε μια αγωγή σε βάρος του δημοσίου, και αναρωτιέμαι εγώ ως απλός πολίτης, αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει κάποιος από τους χιλιάδες δικηγόρους που έχουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα? Δεν θα μπορούσε κάποιος εισαγγελέας να κινηθεί σε βάρος του δημοσίου? Προσέξτε να δείτε. Θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Όπως είπα, όσον αφορά τους δικηγόρους, 9 στους 10 συνεργάζονται με τράπεζες και δημόσιο. Από τους άλλους, από το άλλο 10%, κάποιοι φοβούνται και αιτιολογημένα σου λέει με το κράτος θα τα βάλεις ή με τις τράπεζες. Κανένα πρόβλημα, και εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Τα έχουμε βάλει και δεν μπορούν να μας ακουμπήσουν. Εδώ λέμε εδώ και 5-6 χρόνια ευθέως επωνύμως και εγγράφος κιόλας στους τραπεζίτες, καταχραστές και απατεώνες, και δεν έχουμε φάει ούτε μία μήνυση ούτε μία αγωγή. Ο λόγος είναι απλός. Εγώ δεν λέω δικά μου λόγια. Εγώ διαβάζω τα ΦΕΚ, αυτά που γράψαν στο πιο επίσημο δημόσιο έγγραφο. Γι' αυτό δεν μπορούν να μας ακουμπήσουν. Έχουν ομολογήσει την απάτη τους στα φύλλα εφημερίδων κυβερνήσεως επάνω. Γραμμένα, δεν σβήνεται, δεν αναιρείται, δεν διορθώνεται, δεν διαγράφεται. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό δεν μπορούν να μας ακουμπήσουν. Όσον αφορά τώρα τους εισαγγελείς, είναι γνωστό ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από τις κυβερνήσεις. Άρα εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Εμείς ήδη, όπως σας είπα, πέρα από δικαστές, τα έχουμε βάλει και με αρκετούς εισαγγελείς, και τώρα, μέσα στη βδομάδα που μας έρχεται, το σωματείο. Η αντίσταση τώρα θα καταθέσει μήνυση, προσέξτε, εναντίον όλων των δικαστών του ελεκτικού συνεδρίου, του ενός από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Γιατί θα την καταθέσει? Γιατί η συγκεκριμένη είναι συνεργή απατεώνων. Και γιατί είναι συνεργή απατεώνων? Γιατί πέρσι στις 16 Νοεμβρίου στη Γενική τους Συνέλευση, ελέγχοντας τον ισολογισμό, τον προϋπολογισμό και τελικό ισολογισμό του κράτους για το 2015, βρήκανε ότι στο 2015 έχουν χρεωθεί δάνεια, ότι έχει πάρει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό κράτος, δάνεια 675 δισεκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο το ακούτε? 675 δισεκατομμύρια δάνεια, πέρα από τα 325 που είναι το επίσημο χρέος, έτσι. Τα 325 δις είναι το επίσημο χρέος. Βρήκανε λοιπόν οι κύριοι δικαστές του ελεκτικού συνεδρίου 675 δις δάνεια που έχει πάρει το ελληνικό δημόσιο. Έχει μπει κανένα ευρώ από αυτά τα 675 δις μέσα στο ελληνικό δημόσιο, στο κράτος? Τα έχουμε δει. Προσέξτε, έχει περάσει. Πριν πω εκεί, ρωτήσανε λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών και τον Οργανισμό Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους τι δάνεια είναι αυτά, από πού τα, πότε τα πήραμε, από πού τα πήραμε, γιατί τα πήραμε, πού πήγαν τα λεφτά, και αναφέρουνε μέσα στον απολογισμό τους ότι η απάντηση που λάβανε δεν είναι επαρκής. Μετά από αυτή την έγγραφη απάντηση που λάβανε, σαν δικαστές του ενός από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας, έπρεπε να είχαν φωνάξει όλους τους εισαγγελείς της χώρας και να είχαν πάει και να μαζέψουν όλη τη συμμορία που το παίζει κυβερνώντες επάνω και παίρνει κυβερνητικές αποφάσεις. Έχεις χρεώσει ολόκληρο τον ελληνικό λαό
με 675 δις και κάνεις εδώ και ένα χρόνο την πάπια και λέγεσαι δικαστής ανωτάτου δικαστηρίου. Είσαι τελειωμένος και θα το δούνε πώς αρχίζει από εδώ και πέρα μέσα στην άλλη εβδομάδα πώς θα τους έρθει το συγκεκριμένο πράγμα. Μακάρι να ευωδηθούν οι προσπάθειες αυτές και να θυμίσουμε ότι το ελεκτικό συνέδριο ευθύνεται και για άλλες ιστορίες, τις οποίες εμείς θα τις αποκαλύψουμε, τις έχουμε αποκαλύψει ήδη, αλλά θα τις αποκαλύψουμε και από τον σταθμό του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Να θυμίσουμε το σκάνδαλο του ΟΕΕΚ με τα 6 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον από τον πρόχειρο κατασταλτικό έλεγχο το οποίο έγινε και όλα αυτά τα οποία τα θάψανε στην κυριολεξία μέσα από το ελεκτικό συνέδριο. Θα ήθελα, Πάνο Θεοδωρίδη, τελειώνοντας, να σου αναφέρω την περίπτωση ενός ταλέπορου ανθρώπου, αν μπορεί να βρει λύση, και μαζί με αυτόν θα υπάρχουν σίγουρα και άλλοι. Ο άνθρωπος αυτός όφιλε μόνο στις τράπεζες, παρά μόνο στις τράπεζες, με αποτέλεσμα να του πάρουν 2 ακίνητα τα οποία είχε και να τα βγάλουν στο σφυρί, υποτίθεται, αλλά αυτά τελικά δεν βγήκαν στο σφυρί, με αποτέλεσμα να μένει σαν γλίτσα επάνω του και το ένα ακίνητο και το άλλο, και επί τόσα χρόνια να φορτώνεται ένφια και να βρίσκεται αυτή τη στιγμή και οφειλέτης απέναντι στο δημόσιο. Αυτός ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει να φάει, έτσι. Λοιπόν, να έρθει από το σωματείο για να λύσουμε το θέμα. Θα ήθελα κάτι να πω πάνω σε αυτό που είπε ο Τσακαλώτος. Και ναι, δεν βάζω κύριος μπροστά, γιατί το κύριος κερδίζεται. Λοιπόν, με αυτά που έχουν κάνει δεν έχουν κερδίσει τίποτα. Ο Τσακαλώτος λοιπόν είπε κάτι για τους πληστηριασμούς. Να σκεφτόμαστε απλά. Για να γίνει πληστηριασμός πρέπει να υπάρχει συμβολαιογράφος. Εμείς σε 3 περιπτώσεις μέχρι τώρα και από εδώ και πέρα θα το ανακοινώσουμε το συγκεκριμένο και θα γίνεται, δεν πρόκειται κανένας συμβολαιογράφος, τουλάχιστον από τα μέλη τα δικά μας που να σε ενημερώνουν ότι είναι σε παρόμοιο πρόβλημα, να κατέβει να κάνει πληστηριασμό, είτε ηλεκτρονικός είναι είτε κανονικός όπως γινόταν μέχρι τώρα. Για ποιο λόγο? Η συγκεκριμένη απάτη, δηλαδή το πάρε εσύ τα λεφτά τράπεζα και θα τα πληρώσει ο άλλος, είναι πάνω από 120.000 ευρώ. Μιλάμε για δις εδώ. Αφού είναι πάνω από 120.000 ευρώ, είναι κακούργημα. Και επειδή αυτό το κακούργημα συνεχίζεται και γίνεται ακόμα και σήμερα, είναι διαρκές κακούργημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός που το διαπράττει είναι, πάει μέσα με αυτόφορο. Τον συλλαμβάνουν κατευθείαν. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν? Στέλνουμε σαν σωματείο ένα εξώδικο στο συμβολαιογράφο πριν τον πληστηριασμό και του λέμε με αυτά που σου αναφέρουμε εδώ μέσα, γνωρίζεις την απάτη, γνωρίζεις ότι η τράπεζα είναι εξοφλημένη για το σπίτι που πας να εκπληστηριάσεις εσύ, μην τολμήσεις και κατέβεις στον πληστηριασμό. Δήλωσε παραίτηση, ενημέρωσε και τον αντικαταστάτη σου, γιατί εάν πεις ότι θα κατέβεις να κάνεις τον πληστηριασμό, εμείς την Τετάρτη το πρωί καταθέτουμε τη μήνυση εναντίον σου. Και επειδή για κακούργημα το συγκεκριμένο, συνεργός σε απάτη, συνεργός συμμορίας γίνεσαι, γνωρίζεις ότι τέλεται κακούργημα και δεν έχεις πάει στον εισαγγελέα, άρα έχεις παραβιάσει το 232 άρθρο του ποινικού κώδικα. Καταθέτουμε λοιπόν τη μήνυση στην Τετάρτη το πρωί, πάμε στην αστυνομία και έρχεται η αστυνομία και σε βουτάει αυτόφορο κατευθείαν, γιατί είναι διαρκές κακούργημα. Φοβερό. Σε 3 περιπτώσεις έχουμε σταματήσει 3 πληστηριασμούς, ένα στην Κάλυμνο, ένα στην Αθήνα και ένα στην Εύβοια. Αυτά να τα ακούει ο ελληνικός λαός, να τα ακούνε όλοι αυτοί οι συνέλληνες ταλέποροι οι οποίοι θα χάσουν το σπίτι τους, και είναι η μόνη λύση, όπως εμφανίζεται και με τα επιχειρήματα τα οποία επιστρατεύεις και με τις αποδείξεις ότι έχουν εμποδοθεί αυτές οι προσπάθειες, είναι η μόνη λύση για να μπορέσει να σώσει κάποιος το σπίτι του και να μην βγει σε πληστηριασμό, και ταυτόχρονα είναι ένα αράπισμα στην κυβέρνηση και στους τραπεζίτες, έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν μπορούν να μας ακουμπήσουν μέχρι τώρα, γιατί εμείς χρησιμοποιούμε ακριβώς τα δικά τους. Τις δικές τους γραπτές ομολογίες. Τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό και μας έχουν κόψει κάθε περιορισμό στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Βέβαια και εκεί ετοιμαζόμαστε να κάνουμε κάτι. Ποιο θα είναι αυτό το κάτι, να το πούμε. Είναι πολύ απλά, όπως είπαμε. Κάποιοι δημοσιογράφοι λοιπόν που είναι στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημερώσεως θα πάρουν παρόμοιο εξώδικο σαν τους συμβολιογράφους. Από κάτω θα λέει, εάν μέσα στις επόμενες 15 μέρες δεν με καλέσεις να βγω στην εκπομπή την οποία ανέχεις στην τηλεόραση, θα βρεθείς και εσύ κατηγορούμενος και θα ασκηθεί το αυτόφορο σε βάρος σου. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η ομολογία της μεγαλύτερης απάτης όλων των εποχών παγκοσμίως που έχουν κάνει στο πιο επίσημο δημόσιο έγγραφο είναι η λύση που θα σταματήσει όλα αυτά τα οποία γίνονται στη χώρα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από αυτό το πράγμα. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ήδη φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Αισιοδοξείς για τη χώρα και για το λαό?
δεν είναι θέμα αισιοδοξίας, είναι θέμα γνώσης, όπως είπα. Εμείς, όπως είπα, έχουμε δύο στόχους. Ένας είναι πρώτον να σώσουμε τα σπίτια του κόσμου, γιατί είναι και ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα ενωθεί ο κόσμος. Είναι το μόνο κοινό που έχουν αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύουν ούτε σε πρόσωπα, ούτε σε κόμματα, ούτε σε ιδεολογίες, ούτε σε τίποτα. Το μόνο κοινό είναι το σπίτι. Όταν θα δουν λοιπόν ότι φέρνεται αποτέλεσμα, του σώζει στο αλλού το σπίτι, όλοι αυτοί οι οποίοι θα σωθούν θα ενωθούν και θα φέρουν και τους υπόλοιπους και όλοι οι Έλληνες θα γίνουν ένα. Αυτός είναι ο βραχυπρόθεσμος, ο στόχος τον οποίο έχουμε τώρα. Ο δεύτερος είναι να ξεριζώσουμε όλο αυτό το καρκίνωμα το οποίο έχει στηθεί στη χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες, για να μην πω εκατονταετίες. Μάλιστα. Και θα γίνει. Γιατί έχουν υπογράψει τη μεγαλύτερη απάτη στο πιο επίσημο δημόσιο έγγραφο. Και θα γίνει δικαστικά. Πώς πάνε να μας τα πάρουν? Με δικαστικές αποφάσεις και τίποτα παραπάνω. Δεν έρχεται ούτε φουσκωτός, ούτε ταμάτ, ούτε τίποτα. Έτσι. Δικαστικά πάνε. Τώρα που τους έχουμε Πάνω με την ομολογία, δεν μπορούν να μας ακουμπήσουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου. Ας τα ακούει και ο κόσμος αυτά. Να απευθυνθεί στην αντίσταση τώρα, γιατί όπως φαίνεται είναι η μοναδική λύση, η διέξοδος λύση στα προβλήματα τα οποία έχουν και πάνε να τους πάρουν το σπίτι. Ευχαριστώ και πάλι Πάνω. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Να ξέρετε ότι η εκπομπή αυτή θα βγει και στο διαδίκτυο. Διαδώστε τη, γιατί αποτελεί λύση, και επικοινωνήστε και με τον Πάνο Θεοδωρίδη, με την αντίσταση τώρα, για να βρείτε λύση επιτέλους στο πρόβλημα το οποίο μας έχουν δημιουργήσει σκοπίμως για να μας πάρουν τα σπίτια και να μην έχει ο ελληνικός λαός κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή ακρόαση. Γεια σας, τα λέμε την επόμενη Τετάρτη.